θα ξεκινήσουμε σήμερα την τακτική μας ενημέρωση από εκεί, συνδεόμενη τώρα τηλεφωνικά με τον Γιάννη Κουτσομίτη, είναι πολιτικός αναλυτής, σχολιαστής ευρωπαϊκών και διεθνών υποθέσεων σε πολλά ξένα μέσα ενημέρωσης, αρθρογράφος και στην ΑΗ Εφημερίδα, θα μας κάνει ένα έκτακτο σχόλιο για τους ρωσικούς βομβαρδισμούς στην Οδυσσό, τη στιγμή που ο Έλληνας Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης συναντιόταν εκεί χθες με τον πρόεδρο της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Καλημέρα σας κύριε Κουτσομίτη, καλημέρα. Καλημέρα σας, ευχαριστώ για την πρόσκληση. Εγώ ευχαριστώ. Αυτό έγινε είδηση σε όλα τα μέσα ενημέρωσης στον κόσμο. Δεν ξέρω τώρα πώς το είδατε εσείς και τι σημασία μπορεί να προσδώσουμε. Πήγε καταρχάς, ήταν μυστική, δεν το ήξερε σχεδόν κανένας η αποστολή η ελληνική. Νομίζω ότι δεν έχει ξαναπάει, επρόκειτο να ξαναπάει να πάει ο κύριος Μητσοτάκης. Για πείτε μου τι ξέρετε. Ναι, κοιτάξτε, υπήρχαν διαπραγματεύσεις εδώ και αρκετές εβδομάδες. Η ελληνική πλευρά ήθελε να γίνει επίσκεψη στην Οδυσσό για να υπάρξει ένα συμβολισμό σε δύο επίπεδα. Ο ένας συμβολισμός έχει να κάνει με την σύνδεση, την ιστορική σύνδεση του ελληνισμού με την Ουκρανία, με την πολύ γνωστή παρουσία Ελλήνων στην Οδυσσό εδώ και αιώνες, και το πώς αυτός ο ελληνισμός ξεριζώθηκε, ουσιαστικά βομβαρδίστηκε από την ρωσική επιθετικότητα. Το δεύτερο είναι να κάνει, να δώσει ένα στίγμα για την προσπάθεια που πρέπει να γίνει να στηριχθεί η Ουκρανία, να εξαγάγει τα προϊόντα της μέσω της Οδυσσού, γιατί είναι το πιο κοντινό λιμάνι και εξαγωγική πύλη προς την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σκεφτείτε ότι η επίσκεψη του Έλληνα Πρωθυπουργού έγινε από τη Ρουμανία, όπου βρισκόταν για το συνέδριο του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, και μετέβη στην Οδυσσό, η οποία είναι σε μικρή απόσταση από τα ρουμανο-ουκρανικά σύνορα. Αυτή τώρα η... Η Οδυσσός όμως είναι ένα μέρος στο οποίο δεχόταν επιθέσεις εδώ και αρκετό καιρό. Δεν ελήφθη αυτό υπόψη, δηλαδή ο παράγοντας κινδύνου. Πάντα υπάρχουν σε κάθε επίσκεψη ξένου αξιωματούχου στην Ουκρανία, υπάρχει ο κίνδυνος μιας τέτοιας πρόκλησης από τις ρωσικές δυνάμεις. Να θυμίσω ότι τα τελευταία δύο χρόνια έχουν συμβεί παράλληλα περιστατικά με την επίσκεψη του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, με την Υπουργό Εξωτερικών της Γερμανίας, την κυρία Μπέρμποκ, με τον Ολλανδό Υπουργό Εξωτερικών, αλλά ήταν η πρώτη φορά που έγινε επίθεση κατά τη διάρκεια επίσκεψης αρχηγού άλλου κράτου, ηγέτη άλλης χώρας στην Ουκρανία. Και αυτό είναι που πραγματικά δίνει μια νέα διάσταση στην ρωσική επιθετικότητα. Που υποθέτει κάποιος λογικά ότι δεν γνώριζε αυτή την αποστολή η Μόσχα. Δεν φαντάζομαι να είχε πληροφορήσει ότι θα πήγαινε ένας ηγέτης άλλης χώρας εκεί και να το έκαναν επί τούτου. Δεν μπορούμε να το αποκλείσουμε, και μάλιστα κάποιοι σχολιασμοί της εκπροσώπου του Ρωσικού Υπουργείου Εξωτερικών της κυρία Ζαχάροβα κατέτεινε ότι αυτό συνέβη διότι η Ελλάδα παρέχει οπλισμό στην Ουκρανία, έτσι κάθε ουσιαστικά στόχος είναι ένας λογικός στόχος για τα ρωσικά, για τις ρωσικές δυνάμεις. Πιθανότατα ήθελε η Ρωσία να δώσει ένα στίγμα ότι οι επισκέψεις ξένων αξιωματούχων που βοηθούν την Ουκρανία και ειδικά που της παρέχουν οπλισμό δεν είναι αρεστές στη Ρωσία. Και μάλιστα ένα μεγάλο μέρος των συζητήσεων ανάμεσα στους δύο ηγέτες αφορούσε ακριβώς αυτό, το πώς μπορεί να ενισχυθεί αμυντικά η Ουκρανία με περαιτέρω αμυντικό εξοπλισμό και από την Ελλάδα και από τις υπόλοιπες χώρες φυσικά της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Κουτσομίτη. Ευχαριστώ πολύ για την ενημέρωση. Καλημέρα.